η κυρία Δήμητρα Ανδρέου για το θέμα αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρία Ανδρέου. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι. Δυστυχώς εμείς, η οικογένειά μου όλοι και ειδικά η κόρη μου και ο γαμπρός μου ζουν αυτήν τη θλίψη. Λογικό. Και με αυτόν τον αναπάντεχον γεγονός που μας βρήκε την τελευταία στιγμή. Έχετε δίκιο. Απλά τώρα μόλις έχει δει και τις ειδήσεις η κόρη μου, η οποία είναι μόνη της στο δωμάτιο χωρίς καμία στήριξη μέχρι να βγει από το νοσοκομείο. Ναι. Και με πήρε κλαίγοντας, γιατί ήταν αγανακτισμένη με τα όσα έλεγε ο κύριος Χρυσοφίδης. Ναι. Και θέλαμε να ακουστεί και η δική μας η πλευρά. Παρακαλώ. Γιατί το μεγάλο μας παράπονο είναι ότι ο κύριος Χρυσοφίδης θέλει να ωραιοποιήσει αυτή την κατάσταση, ναι, όπως έγιναν τα πράγματα. Ακόμα λίγο θέλει να του βάλουμε και χαλινό κόκκινο να περάσει και να τους πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, δήθεν ότι καταφέραν και μας έσωσαν το ένα το μωράκι. Ποια είναι η εκδοχή δικιά σας, κυρία Δημητρόπουλε? Τα λέγω ναι, αυτά, κύριε Δημητρόπουλε μου, η κόρη μου την έβαλα μέσα στο νοσοκομείο 15 μέρες προηγουμένως, η οποία εισήχθηκε και μια εβδομάδα πιο πριν από τις 15 μέρες για να τις χορηγήσουν κάποιες ενέσεις κορτιζόνης που χορηγούνται σε όλα τα πρόωρα. Μας είχαν πει ότι μας έλεγαν, εμείς το θεωρήσαμε λογικό, γιατί θεωρήσαμε από τα λεγόμενα άλλων που ακούγαμε ότι το Μακάριο νοσοκομείο έχει τους top γιατρούς και ότι θα ήταν... Έχει και έχει και καλή φήμη, έχει και καλή φήμη. Έχει καλή φήμη, όμως αυτή η φήμη δυστυχώς έπεσε. Δυστυχώς σε εμάς, αλλά εμάς τώρα ο στόχος μας, ούτε θέλαμε να βγούμε σε κανάλια, ούτε να γίνει όλη αυτή η δημοσιοποίηση. Αναγκαστήκαμε να γίνει για τον λόγο ότι για να γίνει νεκροψία στο βρέφος, που ήταν θέλημα των γονιών, γιατί εφόσον το μωρό ήταν δίδυμα εκεί, έπρεπε να γίνει νεκροψία για να ξέρουμε αν ήταν οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Και για το άλλο μωρό. Μάλιστα, σωστό. Για να γίνει νεκροψία μας είχαν πει ότι έπρεπε να γίνει καταγγελία και μετά από την καταγγελία να δοθεί διαταγή, ένταλμα, διάταγμα από το δικαστήριο, δήθεν, για να γίνει η νεκροψία. Okay, άρα πήγαινε ο γαμπρός μου να κάνει μια καταγγελία όπως μας είχαν ενημερώσει για να προχωρήσει η νεκροψία και εκεί στο δικαστήριο, στην αστυνομία, αυτοί δίνουν τα στοιχεία και προχώρησε η υπόθεση και έγινε γνωστή στο Παγκύπριο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ξέρω εγώ που ναι, εμείς δεν το θέλαμε καν. Εμείς δεν θέλαμε μόνοι μας να δούμε τι θα γίνει, να διαχειριστούμε τον πόνο μας, να μας λύσουν σωστό τα ερωτήματα μας. Σωστό. Οι οποίοι ήδη μέχρι πριν να βγει κάτι στα μέσα ενημέρωσης και στις τηλεοράσεις, κανένας δεν έπιε να δει την κόρη μου, εκτός οι νοσοκόμες, οι σύστερ, τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω, μακάρι όλες αυτές να ήταν το μισό τους οι γιατροί σαν αυτές. Και φυσικά δεν μηδενίζω όλους τους γιατρούς, ούτε θέλω να πω ότι έγινε κάτι επειδή έθελαν να γίνει κάτι. Δεν θα μπορούσαν να είναι έτσι. Ναι. Εμείς το παράπονο μας είναι η αμέλεια. Η αμέλεια. Γιατί, κύριε Δημητρόπουλε, ο λόγος που την επήραν την κόρη μου μέσα ήταν ότι έπρεπε να είναι κοντά τους. Αυτός ο γιατρός που την έβλεπε την τελευταία μέρα πριν να τη γεννήσουν, αυτός της είχε μπει, δεν έχεις χρόνο από τη Λάρνακα να έρθεις, πρέπει να είσαι εδώ. Ανά πάσα στιγμή εμείς θα βλέπουμε, θα σε παρακολουθούμε για να μπορούμε να κάνουμε και θαρρική τομή. Και το μόνο που ήθελα να πω πριν, με συγχωρείτε που τα λέω λίγο πιο παρακαλώ, αναλυτικά. Παρακαλώ, πρέπει... καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς μπορεί να νιώθετε ναι, κιόλας. Και τη φόρτιση μου, ο τρόπος εννοείται, που μιλώ, εννοείται, αλλά μας πνίγει το δίκαιο. Εννοείται. Γιατί η κόρη μου εστερήθηκε το άλλον της μωρών 3,5 χρονών για να το αφήσει να πάει σε ένα περιβάλλον κρύο, ξένων του νοσοκομείου που πρώτη της φορά το επισκέφτηκε και ξέρω εγώ. Ναι. Όμως το δέχτηκε όρημα, όμορφα και ωραία με την παρεμβολή μας και ξέρω εγώ, με τις συμβουλές μας, γιατί η υπόσχεσή τους ήταν, πηγαίναν όλα θαύμα, μας είπαν, έβαλαν το χέρι του ο Θεός, τα μωρά ήταν μονοχωριακά. Εγώ έχω αδερφό τεχνιμπρή 15 χρόνια, χωρίς να της πουν καν ότι υπήρχαν προβλήματα στα μονοχωριακά.
Τα γέννησαν, τα έχει, είναι δύο κούκλες, χωρίς κανέναν άγχος. Άρα κυρία Ανδρέως, επιμένετε ότι είναι από αμέλεια που χάθηκε το βρέφος. Ναι, από αμέλεια. Μάλιστα. Αφήστε με να σας ολοκληρώσω κάποια πράγματα. Παρακαλώ. Το θέμα είναι ότι σας είπα ότι την έβλεπαν και της είπαν ήταν όλα εντάξει. Όμως, όταν μπήκε στο νοσοκομείο η κόρη μου, την είδαν στον υπέρηχο των εξειδικευμένων, 15 μέρες μόλις εισήχθηκε πριν τη γέννα. Μόνο την τελευταία φορά, εκείνη πριν 15 μέρες, την είδαν στον υπέρηχο. Εάν είναι δυνατό, που έχω διασταυρώσει με κλινικές ιδιωτικές, ότι σε μωρά, σε κοιήσεις, σε οτιδήποτε που υπάρχουν, ειδικά σε μονοχωριακές, ότι γίνεται καθημερινά, αν μη τι άλλο, μάλιστα, μέρα παραμέρα, ο έλεγχος στο ultrasound, στον υπέρηχο. Ναι. Ενώ την πήραν πάντα και την έβλεπα μόνο με τους καρδιοτοκογράφους. Μάλιστα. Λοιπόν, την τελευταία μέρα Δευτέρα, πρώτη του Μάρτη, την είχαν ελέξει και η κόρη μου τους έλεγε συνεχώς, ένιωθε κάτι διαφορετικό, μήπως υπάρχει κάτι λάθος. Ο ένας ο γιατρός που την παρακολουθούσε, ο γυναικολόγος, εκείνη την ημέρα που ήταν και εφημέρευε, του έλεγε τις ανησυχίες της. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με βλέπεις να ανησυχώ και με έναν ηρωνικό ύφο. Εάν ανησυχούσα, θα με έβλεπες να έτρεχα. Είναι όλα καλά. Έκαμε τρεις υπερήχους. Η ώρα 2:30 το μεσημέρι. Η ώρα 7 το βράδυ. Η ώρα 12 το βράδυ. Η κόρη μου αγχωμένη, είχα επικοινωνία μαζί της. Λόγω των μέτρων του κορονοϊού δεν μπορούσα να την επισκεφτώ. Δεν είχα κανένα μαζί της. Πήρα τηλέφωνο μόνο στο νοσοκομείο εγώ. Ερώτησα τις νοσοκόμες και μου είπαν εντάξει, είναι αγχωμένη, αλλά είναι όλα καλά γιατί είναι ο γιατρός εδώ. Και σημειώστε, αυτοί οι τρεις υπέρηχοι, κύριε Δημητρόπουλε, είναι καταγραμμένοι ότι άκουεν το μωρό. Η νεκροψία εχθές με τον δικό μας τον ιατροδικαστή, τον κύριο Ματσάκη, έδειξε ότι το μωρό τουλάχιστον 24 ώρες ήταν νεκρό. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, κύριε. Ο κύριος Ματσάκης είπε ότι αν γινόταν κάποιες μέρες πριν, πιο νωρίς, ναι, θα είχε σωθεί το βρέφος. Θα είχε σωθεί. Όμως εμάς, τούτον ήταν θέλημα Θεού. Ο Θεός ήθελε να πάρει το μωρό μας, εμείς θα το σεβαστούμε για να μετριάσουμε και τον πόνο μας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να παρηγοριά, λέμε ότι παρηγοριά, ήταν θέλημα να γίνει αυτό. Γιατί αν το σκεφτούμε διαφορετικά, λέει μου και η κόρη μου, εγώ θα τρελαθώ. Όμως δεν μπορούν να συγκαλύψουν αυτό το γεγονός, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι, νομίζω καλώ... δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι σε εξέλιξη έρευνα. Όμως αυτός ο κύριος τώρα, Χριστοφίδης, που βγαίνει και μας είπαν έναν λυπούνται, εκφράσαν τη λύπη τους όχι πει. Κανένας δεν επήγε στην κόρη μου να της πει κάτι. Να της πει να εκφράσουν λύπη. Χτες είπε, κυρία Ανδρέου, χτες ο ίδιος υπουργός, το Υπουργείο Υγείας είπε ότι η έρευνα θα γίνει σε βάθος για να βγει στο φως η αλήθεια τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Εγώ τώρα είμαι σε αντιπαράθεση αυτού του κυρίου που τα λέει αυτά. Ναι, και μάλιστα. Το μόνο που θέλω και να τελειώσω, εμείς ο στόχος μας δεν θέλουμε ούτε θέματα αγωγών και αποζημιώσεων. Εμάς ο στόχος μας είτε ο θάνατος του δικού μας μωρού, που το θεωρούμε ήρωα, να ανοίξει το δρόμο, να πέσει ο μύθος. Να μην έχουμε ξανά παρόμοια περιστατικά. Μάλιστα. Τουλάχιστον όμως αυτό να τελειώσει πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο.